Ούτε λέξη δεν είπε ο Δημήτρη Μαρικόπουλο, ο οποίο εξακολουθεί να κρατά το στόμα του κλειστό για το ποιο ήθελε νεκρό τον γνωστό επιχειρηματία στην Αγία Νάπα. Ο Μαμαλικόπουλο παρουσιάστηκε εκ νέου στο δικαστήριο υπό δρακόντια μέτρα ασφαλεία εντό και εκτό του δικαστικού μεγάρου. Σα λέω πω δεν υπάρχει οποιοδήποτε αριθμό τηλεφώνου που να ταυτίζεται με τον 37χρονο ύποπτο και ούτε τηλέφωνο δεν βρέθηκε. Φέρω ένσταση για την ποιότητα τη μαρτυρία που υπάρχει. Έδωσε αντιφατική μαρτυρία ο και δεν υπάρχουν τεκμήρια εναντίον του. Είναι κοινό μυστικό ότι κυκλοφορούν κινητά τηλέφωνα στις κεντρικές φυλακές χωρίς να εντοπίζονται. Την ώρα που η αστυνομία αναζητά ακόμη δύο τουλάχιστον πρόσωπα, ο ρόλος των οποίων είναι καθοριστικός. Υπό τον φόβο ότι αν επιστρέψει στις κεντρικές ο Μαλικόπουλος θα επηρεάσει μάρτυρες, η αστυνομία ζήτησε την κράτησή του. Οι αρχές ερεύνησαν κελιά στις κεντρικές για να και ανακρίθηκε αριθμός κρατουμένων. Ενώ τις επόμενες ώρες θα γίνουν νέες εξετάσεις. Ήδη επεξεργάζονται τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του 37χρονου, ώστε να διαφανεί με ποιους συνομίλησε λίγα 24 ώρα πριν την απόπειρα. Ο ύποπτος φαίνεται να διευθέτησε μέσω άλλου προσώπου να δοθεί στον εκτελεστή το πυροβόλο όπλο, αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα, καθώς και τα λαδίο όπλα που έχουν εντοπιστεί. Το διάταγμα κράτησης του 37χρονου έχει ανανεωθεί για πέντε ημέρες.